Καλησπέρα φίλοι μου και φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα νέο ASMR Magma βίντεο. Στο απόψινό δείπνο θα απολαύσουμε σνίτσελ με 4 τυριά, πατάτες τηγανιτές, κοκακόλα φίκος και φυσικά σιρομιά στο ροξ με επικάλυψη και επιδόρπιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη που δίνετε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment. Γράψτε ό,τι θέλετε, δικές σας ιδέες, προτάσεις, φαγητά, πιθόρπια, snack, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το κανάλι μου και τα βίντεο μου στους φίλους σας, στις φίλες σας, για να μεγαλώσει η παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα. Καλή όρεξη σε όλους. Πρωτού ξεκινήσουμε το βίντεο, θα ήθελα να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους και τα φιλιά μου σε όλους τους φίλους που βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι και σε όλους τους subscribers. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα. Καλή όρεξη. Welcome back to my new ASMR Magma video. Today the dinner we enjoy is a schnitzel with 4 cheese and chips. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want. Your opinions, food, snacks, desserts, sweets, questions, anything you want. If you want to share my channel and my videos to your friends to be our company biggest, thank you so much. Of course, we eat dessert and we drink Coca-Cola Ficos. Thank you so much. Let's enjoy. I know a lot of people to watch me from another countries, German, France, England, America. They ask me for subtitles, but it's not so easy now for me. I must to find one program, something to make it most easier. That's up for me. If someone knows some good program for subtitles in YouTube video, please send me a comment. Thank you so much. But I promise I do it. Little later, I find something good. Thanks. Αυτό το σνίτσελ το αγόρασα από το One Piece, από την πιτσαρία One Piece που είναι στον Αγίου Νικόλαο της Καβάλας, που το έχει, που είναι μια υπέροχη πιτσαρία, κάνει γεύματα, σνίτσελ, πίτσες, μακαρονάδες, πολλά πράγματα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Παντελή για τη βίκος που μου κέρασε και ήρθε ώρα να την ανοίξουμε και να απολαύσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Η αλήθεια είναι ότι με τη φίκος Coca-Cola, με μια μερίδα σνίτσελ υπέροχη, με αυτό εδώ το ωραίο που κάμισο και τη φίκος, νιώθω σαν είμαι στο Survivor. Στην υγειά σας. Τέλεια, υπέροχη. Πρωινό, όταν τρώω πρωινό για το πρώτο βίντεο που ανεβάζω, που είναι το πρωινό και δεν μιλάω, εκεί πέρα αναγκαστικά επειδή το βίντεο πρέπει να είναι πάνω από 8 λεπτά, έτσι είναι οι κανόνες του YouTube, γιατί λέει κάτω από 8 λεπτά δεν παίρνουν διαφημίσεις, δεν πληρωνόμαστε, ξέρω έτσι έγραφε τώρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάνω από 8 λεπτά, δηλαδή 8 και 1, 8 και 2.
τόσο. Έχω το πω και 9. Τέλος πάντων, αυτό με ανάγκασε να τρώω πάρα πολύ αργά, γιατί συνήθως αυτά που τρώω για πρωινό και με την ταχύτητα που τρώω, και μου είχατε πει κιόλας να μην τρώω τόσο γρήγορα, τα τελειώνω πολύ γρήγορα τώρα λόγω του YouTube. Πάω όσο πιο αργά μπορώ. Εντάξει. Το σνίτσε ελαφρά το πολύ ωραίο. Τέλειο. Σας ευχαριστώ για όσους γράψατε στα comment για το... για το ChatGPT, κάπως έτσι. Για... πώς λέγεται, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Για το AI. Ξέχασα πώς λέγεται τα ελληνικά. Τέλος πάντων, με βοήθησε. Έψαχνα, η αλήθεια ήταν, αλλά θα μπορούσα να το βάλω και τόσο εύκολα στο Google, επειδή το έγραφα και μου βγάζε πολλά παραπλήσια που ήθελα και να πληρώσω και τέτοια πράγματα. Αλλά είδα εγώ, έχει ένα εικονίδιο, είναι ένα πράσινο εικονίδιο με κάτι κύκλους πάνω. Που το βρήκα, έγραψα να μου πει 5 υγιεινά πρωινά. 5 υγιεινά πρωινά, όχι φυσικά, όχι 5 υγιεινά πρωινά, υγιεινά πρωινά. Και άρχισε μόνο του να γράφει να μου εξηγεί για τα υγιεινά πρωινά κάποια πράγματα. Και μετά μου βγάλε 5 υγιεινά πρωινά. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί εγώ από υγιεινά πρωινά, επειδή στη μαγειρική δεν το έχω. Το μόνο που ξέρω είναι η φρώμη και τα αυγά. Αλλά δεν μπορώ να τρώω κάθε μέρα φρώμη και αυγά για τα βίντεο. Κάθε μέρα το ίδιο. Και μου βγάλει 5 διαφορετικά πρωινά. Το ένα πάνω το ένα μετά το άλλο και είναι πολύ ωραία και θέλω πολύ να τα ακολουθήσω και δεν είναι το τίποτα δύσκολο, ας πούμε, λέει φρώμη, ένα πρωινό είναι φρώμη με γάλα αμυγδάλου και κάτι φρούτα και λίγο μέλι, κάτι τέτοια, δηλαδή δεν είναι τίποτα τρομερό. Μετά έχει, ας πούμε, ομελέτα με πως θα λένε, μανιτάρια και λαχανικά, είναι πολύ ωραίο. Τεχνητή νοημοσύνη, το θυμήθηκα. Επίσης έγραψα και για δείπνα, γεύματα δηλαδή, όχι για πρωινό, για αργότερα. Μεσημεριανό, μου βγάλει άλλα 5, το ένα παστά. Το θέμα είναι ότι είναι πιο ωραίο, ας πούμε, από την κούκλου. Γιατί και η κούκλου σου βρίσκει, αλλά το θέμα είναι ότι η κούκλου συνήθως σου βγάζει τα site. Και τα site, ξέρεις,
γράφουν και άλλα πράγματα. Είναι, πέφτουν και διαφημίες κάπου-κάπου, είναι λίγο πιο έτσι, για μένα δηλαδή, είναι λίγο πιο, παθεύομαι πιο εύκολα, ενώ, sorry, ενώ αυτό είναι πολύ ωραίο. Σάββατο 9 η ώρα, live stream. Περάσουμε ωραία. Σήμερα ποιος θα αποχωρήσει από το Survivor. Εγώ προσωπικά θα με αποχωρήσω σώμα. Θα δούμε τι αποφάσισε το κοινό. Υπέροχα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, Πέμπτη και θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!